거리 곳곳을 많이 밝히고 난 오늘도 내일도 Christmas Day Πέθανα με αυτό που είναι, είπες γάτι για να τρως τα fried chicken χωρίς να λερώνεσαι. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Use protection. Σίγουρα use protection. Ήρθε και η Αλεξάνδρα και δοκιμάσαμε τώρα αυτό που είναι το δικό του το ποτό του σότσου. Είναι πολύ ωραίο. Είναι έτσι ανάλαφρο. Είναι λίγο σαν σιρόπι. Ναι. Ελένη και Σταύρος, εδώ. Γιατί κρύβεσαι? Κανένα πρόβλημα, εγώ... Εδώ πώς θέλεις εσύ στη το πες. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Θέλεις που πάνε, θέλεις να το πλάσω. Θέλω να είσαι εμφάνιση. Κανένα πρόβλημα, εγώ... Ένα αστέρι γεννιέται. Μπα. Ήρθαμε σπίτι. Έχεις και κουβερτούλα μακριόν, ζήτη να το πάω. Όχι, ναι, τώρα θα ζεσταθώ, μην. Λοιπόν, ήρθαμε σπίτι, περάσαμε τέλεια, κάναμε μια γύρα στα μπαράκια, αλλά γινόταν ένας παρτζουρισμός και καταλήξαμε σε ένα, που ήταν έτσι Dutch bar φάση, μια χαρά, αλλά είχε φωτορυθμικά και έπαιζε 90s μουσική που μ' άρεσε εμένα, βάιμπαρα, αλλά δεν έριαζε η μουσική με το... Γενικά παρατήρησα ότι στα περισσότερα δεν παίζουν ωραία μουσική. Τώρα θα μου πεις, σαν την Ελλάδα δεν έχεις τη νυχτερινή ζωή, έξω δεν βρίσκεις τόσο εύκολα, ξέρεις. Το δικό μας γουστό, αλλά πλάκα είχε. Χορέψαμε, η πιο ωραία ήταν. Ήταν μια παρέα Λονδών. Και κάποιος σε κάποια φάση ρίχνει μια κλανιά, δεν την ακούσαμε, αλλά ήταν βόμβα. Βρώμαχε, δεν έφευγε μυρωδιά. Και λέγα τα κορίτσια, είναι και ψηλή η Ολλανδία, σου έρχεται καλά, υποδείψαμε τρακά. Θα σας καληνυχτήσω. Αύριο δεν θα βλογκάρω για να έχω και μία μέρα που δεν θα βλογκάρω καθόλου. Έτσι να μην έχω στο μυαλό μου κάμερα τίποτα, ξέρω εγώ, να είμαι τέρμα χαλαρή. Καληνύχτα, σας φιλώ. Τα λέμε τώρα. Αλλά θα είναι το μεθαύριο για μένα, αλλά για εσάς θα είναι το αύριο. Φιλάκια, Μάγια! Άρα, να σας χαιρετήσω! Γεια σας, Γεωρίτσια! Καλό ταξίδι! Φιλάκια! Thank you! Καλή πτήση! Τι κάνουν τα παιδάκια? Τι κάνουν τα παιδάκια? Τι κάνουνε? Μου λείψατε! Μου λείψατε, ωραίο γουργουριτό, ωραίο γουργουριτό, αγάπης μου, αγάπης μου. Για πείτε, τσακωνόσασταν ή... Ήρθε το φαγητό μου, γιατί παράγγειλα για να φάω, γιατί κολοπίνασα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είχε μια μισή ώρα καθυστέρηση η πτήση μου και μετά έφτασε ουσιαστικά 6 ώρα, 6.30 εκεί, ήταν να φτάσω 4. Γεια! Καλησπέρα σας! Γεια! Βασικά όχι, 5.30 ήμουν στο αεροδρόμιο, οπότε μέχρι να φτάσω εκεί που είχα παρκάρει και τα λοιπά, πήγε 6 παρά, που ήταν ώρα αιχμής. Οπότε έκανα άλλα 40 λεπτά να φτάσω σπίτι μου. Όχι και 40, παραπάνω. Τώρα έχω πεθάνει της πείνας, έχω φάει το πρωινό μόνο ένα σάπιο σαντουιτσάκι που στο αεροδρόμιο. Και επίσης έχει κρύο εδώ στην Αθήνα. Νόμιζα, επειδή είχαμε φύγει από πιο ζέστη και είχαμε πάει στο κρύο του Άμστερνταμ, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τώρα θα γυρίσω και στην Αθήνα, θα έχουν ξεκινήσει τα κρύα-κρύα. Λοιπόν, πήρα... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, θα σας πω τώρα. Κάποια στιγμή θα το βρω. Πήρα Dal Chana, που είναι ουσιαστικά οι κίτρινες, οι ινδικές φακές σε έναν τύπο αυτό. Και πήρα και ψωμάκι Naan, να το συνδυάσω. Καλή μου όρεξη και μετά πρέπει λίγο να τακτοποιήσω το σπίτι. Γιατί τα παιδιά εδώ, μπάω δηλαδή, έκανε λίγο χαμό. Τα έχει ρίξει όλα, τα έχει σκορπίσει. Τώρα που το ένα γατί είναι από εδώ και γουργουρίζει και το άλλο γατί είναι από εδώ και γουργουρίζει, πώς θα σηκωθώ εγώ να κάνω δουλειές? Πρέπει να αλλάξω τις άμμουσες, βρωμάει σκατήλα το σπίτι. Για 3 μέρες δεν τις άλλαξα, 4 βασικά τώρα. Πώς θα τα κάνω αυτά, ανοιχτά έτσι που ζουζουνάκια. Όλοι ξέρουμε ότι είναι νόμος ότι αν κάτσουν πάνω στο γατιά, απαγορεύεται να κουνηθείς μετά. Είναι παράνομο. Θα πάω φυλακή για να σηκωθώ.
έναν πινάκο τον έριξα. Τι θες μωρέ, τι θες μωρέ νίδι. Ρε, εγώ πήρα δεύτερη γάτα να κάνει παρέα με την πρώτη, να είστε λίγο ανεξάρτητοι μεταξύ σας, να γουστάρεστε. Και εσύ είσαι πιο νίδι, πεθαίνεις, είσαι σαν σκυλί. Θες όλη μέρα την προσοχή μου, όλη μέρα, όλη μέρα. Δεν μεγάλωσε, μεγάλωσε λίγο ε. Δες, μάκρυνε. Αυτό το κυλουμπίνι τι είναι? Αυτό το κυλουμπίνι, εγώ θα το φάω όμως, θα το φάω. Αγάπη μου. Λοιπόν. Την κρίνια είναι αυτή ξαφνικά. Λοιπόν. Οπ, πάνω σε κάτι κάθισε. Πάνω σε αυτό. Το οποίο έσπασε και πρέπει να πάρω άλλο. Ωραίο υπνάκο έριξα. Έτσι στάνιαρα λίγο γιατί ήμουν λίγο από την πτήση και από το δρομολόγιο. Και τώρα νομίζω που έχω λίγη ενέργεια, καλό είναι να την αξιοποιήσω γιατί η μισή φωτεινή θέλει να κάτσει να δει τηλεόραση και να ράξει. Ναι, Γιώργη, συμφωνώ. Ένταση στο πλατό του Φόσμπλου. Αλλά... Ξύλο ρε! Fight! Με κοιτάνε από εμένα. Ναι, όχι. Θα τακτοποιήσω λίγο, θα αλλάξω τις... Καλά, τις άμμους εννοείται, θα τις αλλάξω είτε αράξω είτε όχι, γιατί ντροπή. Τις μάζευε λίγο βέβαια η Δανάη. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ, Δανάη! Έχασα τη ροή της σκέψης μου, γιατί μόλις... Δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Μια παράνοια είναι η φάση. Ναι, πρέπει να τακτοποιήσω γιατί εδώ ο μικρός, γιατί δεν νομίζω να τα έκανε ο Γιώρεκ, έχει σκορπίσει κάτι πράγματα. Εντάξει, το δέντρο είναι στο κάτω μέρος λίγο διαλυμένο. Η πετσέτα των μαλλιών μου δεν ξέρω πώς βρέθηκε εδώ. Μια κάλτσα μόνη της. Και τώρα θα μου πείτε, κατούρισαν πουθενά, γιατί το κατουρλό πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα, δεν έχει ξεπεραστεί. Θα σας κάνω update σε επόμενα επεισόδια, γιατί μιλάμε μια συμπεριφοριολόγο για το. Τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων, ναι. Από όλα τα μέρη που θα μπορούσαν να κατουρίσουν την ώρα που λείπω, κατούρισαν την μπανιέρα. Δεν ξέρω, φαίνεται λογικά λίγο κίτρινε. Ευτυχώς! Μια χαρά, αυτό καθαρίζεται εύκολα. Από το να μου κατουρούσαν, κάναν καναπέ, που ευτυχώς προς το παρόν είναι ακέραιος, δεν έχει συμβεί τίποτα. Ή να μου κατουρούσαν, εντάξει, κρεβάτι δεν παίζει, δεν τους αφήνω πλέον στο δωμάτιο, γιατί και ο Γιώρεκ. Μια φορά τον είχα πιάσει να θέλει να κατουρίσει πάνω στα ήδη κατουρημένα του μπάου. Τύπου, θα αφήσει εσύ τη μυρωδιά σου. Όχι, μπρο, θα την αφήσω εγώ από πάνω. Καταλαβες. Οπότε έχω double problem now. Αν και νομίζω ότι τα περισσότερα καρατουρλό αυτό είναι του μπάου. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί εγώ όταν λείπω να κάνω διαγωνισμό. Και ως θα πρωτοκατουρίσει πού. Υπάρχει για αυτό το σενάριο. Ναι, για σας μιλάω. Τι νιάω. Είστε και οι δύο όλο γκρίνια. Έλα, τσακωθείτε λίγο. Μπάου δεν σε θέλει, αλλά κι εσύ είσαι πρίξας και του κατουράς το κρεβάτι. Σε έχω δει να του κατουράς το κρεβάτι του μπροστά του. Και μετά έρχεσαι για αγκαλίτσες και τι θες, να σου πει ναι μπρο, όλα καλά. Τέλος πάντων πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά γιατί εδώ θα είμαι και θα σας μιλάω 15 χρόνια. Μόλις άλλαξα αυτή την τουαλέτα και πάει και την κατουράει. Βρε! Έχει λίγο στρες όταν αλλάζω τις τουαλέτες, νιώθω. Δηλαδή, πλέον το κάνω μία-μία. Όταν δεν το κάνω μία-μία... Α, χέζεις, δεν κατουράς. Οκ. Ή και όχι. Ναι. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, όταν αλλάζω τις τουαλέτες, αν τις αλλάξω όλες ταυτόχρονα, παθαίνει κάτι και πάει και κατουράει μέσα. Δεν ξέρω, παθαίνει στρες που παίρνω τη μυρωδιά του μακριά. Είναι η κυριαρχικότητα που η μυρωδιά του μένει εδώ, δεν ξέρω. Θα το συζητήσω και αυτό με τη συμπεριφοριολόγο να δω τι φάση. Έτσι σας κάνω και μετά σας μαθαίνω να παίζετε το δέντρο. Ρώτα μούντρα μου τα λόγω. Τέλος οι δουλειές. Εντάξει, βαλίτσα και τέτοια θα κάνω αύριο, βαριέμαι. Και είμαι κομμάτια, αλλά... Θέλω να κάνω μπάνιο, να φύγει έτσι η βρωμήλα του ταξιδιού και θα βάψω και μαλάκι γιατί έχει βγει λίγο η ρίζα. Και τα μπλε που έκανα, πετρόλαιο, πράσινα, whatever, έχουν καφετήσει εδώ, έχουν ξεβάψει και θέλω λίγο να τα ανανεώσω. Βέβαια νομίζω ότι πρέπει να βγάλω το ζιβάγκο γιατί δεν θα βολέψει αυτό. Αλλά πάω να φορέσω κάτι σε ζακέτα και θα κρυώνω. Έρχομαι. Ήρθαμε παρέα γιατί αυτός μου ακολουθεί. Παντού. Σε βάψουμε και σένα, σου κάνουμε έτσι μια μπλε χέτη εδώ. Να έχεις έτσι λίγο πετρόλ. Έχω χάσει το μπολάκι που είχα για τη βαφή. Δεν ξέρω που είναι. Οπότε φτιάχνουμε DIY μπολάκια από αλουμινόχαρτο. Αυτό ήταν μπάλωμα γιατί εδώ κάπου μου τρύπησε.
Θα ξεκινήσω από τη ρίζα. Εν τω μεταξύ έχω κάπου εδώ πίσω μία τούφα λευκή, την οποία την έβγαλα από το άγχος στα 20, κάπου εκεί 25, δεν θυμάμαι. Ποιος ξέρει. Και την έβαφα, αλλά τώρα τελευταία θέλω να σταματήσω να την βάφω γιατί μ' αρέσει και θέλω να μεγαλώσει και να είναι ενιαία. Έτσι μια λευκή τούφα εκεί, δεν ξέρω. Αρχίζω και την αγαπώ πάρα πολύ για κάποιο λόγο αυτή την τούφα. Και θέλω να τη μεγαλώσω και μετανιώνω που την έβαφα τόσα χρόνια. Ελπίζω να μεγαλώσει γρήγορα. Γιατί τώρα μου τη φάει που είναι κομμένη στη μέση, είναι άσπρη ως ένα σημείο και μετά μαύρη. Όπω νιώθω, ξέρεις, κουρασμένη, θέλω να κοιμηθώ και αυτά. Έχουμε περπατήσει πολύ. Κάπως έχει κουραστεί το σώμα μου. Αλλά νιώθω και full ανανεωμένη. Το χρειαζόμουν αυτό το ταξίδι στο Άμστερνταμ, έτσι. Μετά από mad walk, σχεδιασμό παπουτσιών, χαραλά, το πρώτο μας event social lab. Και πριν το vlog μας, που εντάξει, το vlogγαρα για το vlog μας, αλλά ξεσπέφτει μέσα στο vlog μας έτσι λίγο αρχές, ήτανε ό,τι χρειαζόμουν και επειδή έχω ξαναπάει Άμστερνταμ και άλλες φορές, λόγω μάγιας, δεν είχα άγχος τύπου, α, πρέπει να δω αυτό και αυτό και αυτό και αυτά τα must see και ήμουν χαλαρή, δεν με νοιάζει να δω τίποτα συγκεκριμένο. Με νοιάζει απλά να βολτάρω και πέρασα σούπερ και με τη Μάγια και με τους φίλους της που τους υπερσυμπαθώ. Και ταξίδευα και με μια φίλη που δεν έχουμε ξανακάνει ταξίδι μαζί και είχαμε τέλεια χημεία και πέρασαμε πολύ ωραία. Είναι κάμερα shy, δεν βγαίνει στην κάμερα, ντρέπεται, αλλά ναι, γι' αυτό δεν την είδατε. Το καλό είναι ότι μετά, αφού τελειώσεις, το τσαλακώνεις και απλά το πετάς. Επίσης από αυτή την πλευρά έχω περισσότερα λευκά, full. Και από αυτήν όχι τόσο, πολύ λίγα. Σκέφτομαι περισσότερο από αυτή την πλευρά. Γιατί? Τώρα για το πετρόλ, το πάω πιο freestyle, παίρνω στα χέρια και αρχίζω. Κάνω αυτή την τούφα πρώτη. Την ημέρα στο Άμστερνταμ που δεν βλόγκαρα, κάναμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πήγαμε Stedelijk Museum. Πήγαμε αργά βέβαια γιατί είχαμε ξενυχτήσει και ξυπνήσαμε αργά και μέχρι να φάμε πρωινό. Θέλαμε να πάμε στην Anne Golding, τη φωτογράφο, και ήταν έτσι λίγο διαφορετική έκθεση φωτογραφίας. Ένας από τους λόγους που δεν βιαστήκαμε κιόλας να πάμε, γιατί λέμε εντάξει, έχουμε το χρόνο μας, θα δούμε και τις φωτογραφίες μια χαρά. Αλλά τελικά ήταν έτσι χωρισμένα σε σαν μικρές αιθουσούλες, μικρά μίνι θέατρα όπου κάθε κομματάκι, ας πούμε, είχε προβολή. Και ουσιαστικά ήταν οι φωτογραφίες σε τύπου slideshow με μουσική. Και ήταν χωρισμένες σε ενότητες. Ξέρω εγώ, η μία ενότητα ήταν για την αδερφή της, η άλλη ενότητα ήταν για φίλους της που έχουν χάσει τη ζωή τους από το AIDS, που τότε ήταν πανδημία. Πανδημία ήταν, όχι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό όρο. Τέλος πάντων. Και γενικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα δούμε όλα και πολύ στενοχωρηθήκαμε. Ίσως ξαναπάμε. Ξέρω ότι η έκθεση θα μείνει αρκετό καιρό και μετά θα πάει και Βερολίνο και Παρίσι, νομίζω. Πάμε κανένα τριήμερο Βερολίνο. Να δούμε και το υπόλοιπο που δεν είδαμε. Γάμισε πάντως. Αν ταξιδέψετε κάπου που είναι, να το δείτε οπωσδήποτε. Κάναμε πολλές βόλτες. Φάγαμε ένα ακραίο ράμεν. Γενικά, φαΐ ποτό ήταν η φάση. Και πήγαμε και σε ένα ωραίο thrift shop που λεγόταν, δεν θυμάμαι, King Loop West, King Poop. Όχι, King Poop όχι σίγουρα. Έτσι είχε διάφορα πραγματάκια και σε αρκετά καλές τιμές. Και είδα ένα βάζο, παιδιά, το ερωτεύτηκα. Ήμουν σε φάση να το πάρω, να μην το πάρω, πώς θα το κουβαλάω. 20 ευρώ έκανε νομίζω, δεν ήταν θέμα τιμής γιατί ήταν γαμάτο για αυτό που ήτανε. Αλλά ήμουν σε φάση που θα κουβαλάω τώρα, βάζω και λαλαλαλαλα. Αλλά τελικά έκανα ένα poll, με πείσατε κι εσείς. Με πείσαν και οι φίλες μου εκεί, λέγανε σπέλερ, θα την πάρω το αφουσάρες και τέτοια. Το τσίμπησα και νομίζω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ με το σαλόνι. Πρέπει να πηγαίνω πιο συχνά, δηλαδή έχω εκεί την κολλητή μου και δεν πάω αρκετά συχνά γιατί είμαι βαριοκόλλα. Δεν σηκώνομαι να το κανονίσω. Πρέπει να το κάνω σύστημα. Να μπω, να κλείσω, ξέρω εγώ, 2-3 φορές το χρόνο, να πηγαίνω σουκού, να τη βλέπω, να αράζω και λίγο. Πατήσω το stop με το χαρτομάντιλο ώστε να μην το λερώσω, να λερώσω την κάμερα. Έχει βγάλει κρύο. Έκανα το μπανάκι μου, έβαλα αυτή τη φορά conditioner μετά τη μάσκα γιατί σε ένα vlog πρόσφατα σας είχα πει ότι κάνω κυρίως μάσκα και μετά δεν βάζω τίποτα και μου είπατε ότι μετά τη μάσκα πρέπει να βάλεις conditioner για να κλείσουν τα λέπια της τρίχας και κάτι τέτοια. Οπότε αυτή τη φορά το ακολούθησα γιατί δεν το ήξερα. Θα σας αφήσω κάπου εδώ γιατί νιώθω ότι έτσι μέχρι να κάνω και το μαλλί και αυτά λουλουλου θέλω να ξεκουραστώ και εμείς θα τα πούμε αύριο! Oh,
Christmas Day. For Christmas Day. Oh, oh, oh. Merry Christmas.